κοντά μας ο Βαγγέλη του Λαϊβερά. Είμαστε εδώ κοντά στην προπόνηση, με αρκετή βροχή έξω. Θέλω να μου πεις, να έρθουμε λίγο να κάνουμε μια ανασκόπηση, είμαστε στο Φεβρουάριο. Η ομάδα βρίσκεται στους 23 βαθμούς, είναι καλά μπορώ να το πω, αλλά θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Θέλω να μου πεις πώς το βλέπεις για το μήνα Φεβρουάριο την ομάδα σου και σε τι κατάσταση βρίσκεται. Και από τραυματισμούς και από διάφορα προβλήματα που μπορεί να έχει. Τραυματισμοί και αυτά θα υπάρχουν, δεν μπορεί να τα αποφύγει. Όλες οι ομάδες, είτε τραυματισμούς είτε τιμωρίες, όλοι λίγος πολύ τα έχουν αυτά. Ναι. Και συγκεκριμένα εμείς τώρα για το παιχνίδι της Κυριακής, ας πούμε, είναι αμφίβολος ο Διάκος. Γιατί και την Κυριακή που παίξαμε, τραυματίστηκε, βγήκε στο 35. Είναι για σένα πολύ. Προσαγωγούς. Είναι λίγο δύσκολο αν θα προλάβει, θα το δούμε πάλι. Είναι απώλεια για σένα. Είναι ναι. Μεγάλη απώλεια γιατί. Είναι στον κορμό πάνω, έτσι. Είναι κινητήριος μοχλός στην ομάδα. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα ο μήνας, όλα καλά έχουν πάει μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Ο στόχος είναι η σωτηρία, όπως έχουμε πει και το λέμε πάντα. Δεν πεντάμε στα σύννεφα, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Υπάρχουν ακόμα 8 παιχνίδια, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι και δύσκολο. Ναι. Την Κυριακή έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον μέχρι εχθές, προχθές πρώτο στην κατηγορία μας. Γνωρίζουμε τον αντίπαλο, όπως και αυτός μας γνωρίζει φυσικά. Θα γίνει ένα καλό παιχνίδι, δυνατό. Στις λεπτομέρειες θα κρυθεί πιστεύω το παιχνίδι αυτό. Εδώ το εμείς πρέπει. Εδώ το φιλοξενείς. Εδώ. Εμείς θα κοιτάξουμε να πάρουμε την νίκη. Ναι. Γιατί αν πάρουμε την νίκη έχουμε 23 πόντους. Πάμε στους 26, είμαστε πιο άνετοι. Πιο ασφαλείς λίγο. Είμαστε λίγο πιο μακριά από τη ζώνη, αλλά δεν έχουμε κάνει και το ρεπό μας, μην ξεχνάμε. Και θέλει πολύ προσοχή. Να έρθουμε λίγο στο παιχνίδι που πέρασε. Πώς το είδες εσύ από τη δικιά σου μεριά, δώσ' μου τη δικιά σου εικόνα. Αν και δεν μ' αρέσει να μιλάω για το παρελθόν, γιατί περνάει και φεύγει. Μια εικόνα έτσι, μια εικόνα, πώς το είδες εσύ. Εντάξει, η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή, ό,τι κάναμε μας βγήκε, χάσαμε πολλές ευκαιρίες. Εκεί φταίμε και εμείς οι ίδιοι, έτσι. Ναι. Όταν στην τελική δεν κάνεις τον γκολ, δεν σου φταίει και ο άλλος. Το ποδόσφαιρο μπορεί να το πληρώσεις αυτό. Ναι. Βρεθήκαν να προηγηθούν οι αντίπαλοι. Σοφαρίσαμε γρήγορα, είχαμε πάλι ευκαιρίες. Είχαμε 2 γκολ κανονικά που ακυρωθήκαν. Α, είχατε, γι' αυτό και εκεί ήταν και η διαμαρτυρία η έντονη. Και η δική μου, η έντονη. Λοιπόν, εντάξει, τώρα αυτό, ό,τι έγινε, έγινε, αλλά αυτό που πρέπει λίγο να προσέξουν, όπως είπα, ότι δεν είναι σωστό. Ας πούμε, εγώ τώρα την Κυριακή παίζω με την Όφυρα Πέτρας εδώ. Θα ήταν ωραίο να βάλουν έναν Πειραιώτη διαιτητή. Εγώ δεν λέω ότι θα κάνει κάτι ο Πειραιώτης διαιτητής. Προς Θεού, όλοι οι διαιτητές παίζουν αυτό που μπορούν και ξέρουν. Ουδέτερο. Και θα κάνουν και τα ανθρώπινα λάθη. Αλλά και μόνο που ο άλλος μόνο βλέπει, που Πειραιά, σου λέει γιατί. Έτσι λέω και εγώ. Ναι. Και, και η δικαιολογία ότι είναι έξοδα και πολλά έξοδα, εμάς μας έχουν ερωτήσει που μας στέλνουν κάθε τόσο έναν από τη Σάμμο, έναν από. Και πληρώνουμε χιλιάρικα. Και τώρα που είναι δύσκολα τα παιχνίδια και κρίσιμα, γιατί υπάρχουν και ομάδες της Κρήτης, είναι σωστό να πηγαίνω εγώ στην Κρήτη για να μου βάζουν κριτικούς και από σύνδεσμο που υπάρχουν ομάδες που ενδιαφέρονται. Είναι αυτό είπα εγώ και παρεξηγήθηκα. Γι' αυτό είναι το Sportactive εδώ. Γιατί το κάνουμε αυτό. Γιατί. Για να, ο κόσμος όμως το ξέρει αυτό που λες. Δεν το ξέρει, το ξέρει. Ο περισσότερος κόσμος. Γιατί εγώ αυτό είναι δύο βαθμούς στην Κυριακή. Ναι, γι' αυτό είναι η πληροφόρηση. Και λένε, α, τιμωρήσανε το Βαγγέλη του Λαϊβερά, που ο Βαγγέλης έχει δώσει ένα ήθος. Τι έχει γίνει και τον έχουν τιμωρήσει. Να λοιπόν ποιοι είναι οι λόγοι που μπορούν να κάνουν έναν έξαλλο προπονητή και να τον βγάλουν εκτός εαυτού. Και αυτά τα παράπονα δεν είναι μόνο από μένα. Είναι από όλες τις ομάδες. Όχι όπου του συμφέρει την ΕΠΟ, πήγαινε και πλήρωσε τον διαιτητή τον Τάδε που τον φέρνει από τη Δράμα. Και όταν εγώ είναι να πάω και μου λέει μη τα έξοδα. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, εμένα μου στέλνει από τη Σάμμο κάθε φορά. Ναι. Και πληρώνουμε. Και πληρώνουμε. Από ό,τι διαφέρει και δεν μου στέλνει Πειραιώτη. Γιατί στην Κρήτη δεν στέλνει και έναν Πειραιώτη να πάει στην Κρήτη ή ένα Αθηναίο. Σωστά. Ή να μου βάλει έναν Πειραιώτη και έναν εδώ. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Δεν είναι σωστό αυτό. Ναι. Γιατί συμφωνώ. Στο τέλος θα κρυθούν τα παιχνίδια. Πολύ ωραία αυτή η ενημέρωση. Είναι πολύ καλή πληροφόρηση. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς ζητάμε λίγο το παιχνίδι του παρελθόν. Ενώ εσύ είσαι ένας άνθρωπος που όταν τελειώσει το παιχνίδι, κοιτάς μπροστά και ποτέ πίσω. Παρά μόνο κρατάς τα λάθη και τι θα διορθώσεις. Και θέλω να έρθουμε τώρα να μου πεις πραγματικά από τους παίχτες σου, πώς είναι η ατμόσφαιρα των παίχτων σου.
Η ατμόσφαιρα, τα παιδιά είναι όλοι πολύ σωστοί σε ό,τι τους ζητάμε, συνεπέστατοι. Έχουν κάνει και με το παραπάνω αυτό που ζητάμε, γιατί οι δυνατότητες της ομάδας, της κάθε ομάδας ξέρει και ο προπονητής και η διοίκηση μέχρι που πρέπει να είναι, έτσι. Ναι. Δεν πετάμε στα σύννεφα. Έχουμε μια πολύ καλή ομάδα. Πρέπει να είμαστε εκεί που είμαστε τώρα, στην πρώτη πεντάδα. Ναι. Να προσπαθήσουμε να σωθούμε. Δεν είπαμε ότι πάμε για πρωτάθλημα, ποτέ δεν το είπαμε. Ακόμα και όταν βρεθήκαμε στην πρώτη θέση. Η διοίκηση κοντά σου. Η διοίκηση είναι κοντά, προσπαθούν, αγωνίζονται. Ο κύριος Αραβαντινός πάνω απ' όλα, ο άνθρωπος και με τον παραπάνω. Gentleman. Τα λεφτά του στην ώρα του και πιο νωρίτερα. Τέτοια προβλήματα δεν έχει η ομάδα. Μπράβο. Δεν έχει η ομάδα. Λίγο με τον κόσμο λιγάκι να έρχεται στο γήπεδο, δεν ξέρω. Ένα κάλεσμα κάνεις δηλαδή. Χρόνια, επειδή είναι η τέταρτη φορά που είμαι στο Κεράτσινι. Ο κόσμος δεν ξέρω. Δεν και πρώτος να είσαι να πας να βγεις, δεν βλέπεις κόσμο στο γήπεδο. Μήπως θέλει αυτό ένα, μια καλύτερη οργάνωση για να καλέσει τον κόσμο. Φυσικά και θέλει. Δηλαδή δεν είναι δικό σου θέμα αυτό. Είναι θέμα. Εντάξει, αυτό είναι από πολλούς παράγοντες. Ξέρετε, το έχει η διοίκηση, το μάρκετινγκ, να το πούμε έτσι, το οποίο εντάξει είναι άλλο κομμάτι. Δώσε μια ευχή να το κλείσουμε. Εντάξει, εύχομαι την Κυριακή να παίξουμε, να πάνε όλα καλά, να κερδίσουμε και αυτοί που θα έρθουν να μας παρακολουθήσουν να ευχαριστηθούν. Και οι φίλαθλοι οι δικοί μας, καθαρόιμοι. Να ευχαριστούν δύο φορές. Όσοι και να είναι, και 50 και 200 και 100, όσοι και να είναι. Αυτό. Εντάξει, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλή προπόνηση. Ευχαριστώ.